Μετά λοιπόν τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου αλλά και το δημοψήφισμα του Ιουλίου, καλούμαστε για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες ξανά στην κάλπη, ξανά σε βουλευτικές εκλογές. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας οδήγησε ξανά στα εκλογικά κέντρα, τα παραβάν και τις κάλπες στις 20 Σεπτεμβρίου, ποια τα λάθη και ποια τα σωστά της αριστερής πλατφόρμας κυβέρνησης Τσίπρα, της συγκυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Καμένου, του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Στα ερωτήματα λοιπόν αυτά θα μας απαντήσει ένα νέο και άφθαρτο πολιτικό πρόσωπο, πολλά υποσχόμενο στον ευωϊκό εδώ λαό, με πλέον την ιδιότητα του βουλευτή και όχι του αεροπαγίτη δικηγόρου και συμβουλίου της επικρατείας που γνωρίζαμε όλοι μας ως τώρα. Στην άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο βουλευτής Σέβιας, εκλεγμένος με τους ανεξάρτητους Έλληνες, Νικόλαος Μαυραγάνης. Κύριε Μαυραγάνη, κύριε βουλευτά, καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια και την Εστία. Καλημέρα στην πανέμορφη Βόρεια Εύβοια, στην Εστία, στην Ερυψό, στους ακροατές σας και εσάς, κύριε Γραμμή. Τα ερωτήματα λοιπόν λίγο πολύ τα ακούσατε. Τι είναι αυτό λοιπόν που μας οδήγησε ξανά στα εκλογικά κέντρα τώρα στις 20 Σεπτεμβρίου και ποια φυσικά τα λάθη αλλά και ποια τα σωστά της αριστερής πλατφόρμας, της κυβέρνησης Τσίπρα και της συγκυβέρνησης που πράξετε μαζί. Κύριε Γραφίλη, είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμοι σκέφτεται ότι είναι πολλές οι τρεις αλλεπάλληλες προσφυγές στην λαϊκή ετοιμιγωρία. Θα μπορούσα να συνηγορήσω και εγώ σε αυτή την άποψη, εάν δεν είχαν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, εάν δεν ήταν τόσο πυκνός ο πολιτικός χρόνος και δεν είχαν πάρθει τόσες πολύ σημαντικές αποφάσεις σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έντονα πολιτικά γεγονότα λοιπόν. Πάρα πολύ. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση ανεξαρτητών Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει ουσιαστικά τρεις βασικές και τουλάχιστον εξάρτητοι Έλληνες ήταν ευκρινές με ποιο πρόγραμμα ακριβώς εκλέθηκαν. Τρεις ευκρινείς στρατηγικές επιλογές ως εντολές είχαν πάρει τον ελληνικό λαό. Ποιες ήταν αυτές? Η πρώτη, αναδιάρθρωση του χρέους. Επάνω σε αυτό που για μας είναι κυρίαρχο για να υπάρξει βιώσιμη οικονομία, για να μπορούμε να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα στους δανειστές μας, πετύχαμε από το ΔΝΤΑΦ να ζητάει πλέον επίμονα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος είναι ο αντισυμβαλόμενος της Ελλάδας σε αυτή τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει, κούρεμα του ελληνικού χρέους από 58 έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Με το αιτιολογικό που έχει γίνει πλήρως αποδεκτό πια και από τον σύμβουλο ουσιαστικά του ESM, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Δηλαδή δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε όπως θα έπρεπε, χωρίς να συμπιέσουμε τους ίδιους μας εαυτούς κάτω από τα ανθρωπιστικά όρια. Επομένως, γι' αυτό το ξέρουν περισσότερο οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, απλώς ο λαός που το ζει κάθε μέρα στο αίμα του. Και άνεργοι, τα χαμηλά και μεσαία στόχα. Αυτός λοιπόν ο κυρίαρχος στόχος επετεύχθη και θα επιτευχθεί και με την πούλα πια, δηλαδή θα το δεχτεί πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, και να μην κρυβόμαστε, η γερμανική διπλωματία κυρίως, η οποία αντιστέκεται μέχρι σήμερα, θα το δεχτεί και με την πούλα μετά τον Οκτώβριο του 2015. Γιατί θα το δεχτεί και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Διότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος έχει συνυπογράψει με την Ελλάδα αυτή τη συμφωνία, έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσω εγώ σε οποιαδήποτε συμφωνία αν δεν συμμετέχει και το Διεθνές Μονεταρικό Ταμείο. Και το Διεθνές Μονεταρικό Ταμείο λέει: δεν συμμετέχω αν δεν κουρέψω το χρέος 58% δισεκατομμύρια. Τελεία. Ναι, ναι. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε για την Ελλάδα χρηματοδότηση πολύ μεγάλη, όχι εν είδη δανείου, αλλά εν είδη επενδυτικού πακέτου, για να μπορέσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ξαναστηθούν στα πόδια τους. Εμείς, κύριε Καραφίλη, έχουμε την άποψη ότι δεν μας ενδιαφέρουν και δεν είναι προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας οι τεράστιες, φαραωνικές επιχειρήσεις και τα τεράστια έργα. Μας ενδιαφέρουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα μικρά και μεσαία έργα. Γιατί? Γιατί όλοι εμείς, ο άνθρωπος της πραγματικής μας πόρτας, είναι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες και θέλουν να κάνουν μικρά και μεσαία έργα. Αυτά όμως είναι που στήριζαν την ελληνική κοινωνία και οικονομία επί πολλές δεκαετίες. Και εκεί πρέπει να ξαναγυρίσουμε.
πήγαν και διέλυσαν επί 5 χρόνια. Ακριβώς τον ιστό της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, αυτό θα ανορθωθεί. Κερδίσαμε λοιπόν τι, 35 δισεκατομμύρια, να το ακούσει ο ελληνικός λαός, τα οποία θα πέφτουν 7 δισεκατομμύρια κατ' έτος 2016, 17, 18, 19 και 20. Αυτά θα πέφτουν μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης, την Ελληνική και Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης, που έχουμε ήδη αποφασίσει από το Κεντρικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και ιδρύθηκε, και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ειδικότερα δε, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων θα ξεκινήσει με 2 δισεκατομμύρια ως κεφάλαιο, το οποίο θα τάξει τα 5 στην αρχή, και θα ρίχνει τα χρήματα αυτά μόνο στην περιφέρεια, σε μικρά και μεσαία έργα. Αυτά είναι τα επιτέλεια. Τι δεν κερδίσαμε? Δεν κερδίσαμε το τρίτο στόχο. Πριν τώρα, να σας διακόψω λίγο, πριν πάμε στο τι δεν κερδίσαμε, στα κατά, να μείνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έρθουν όπως είναι πριν. Όπως είναι πριν όμως, από όσο θυμάμαι εγώ, πριν μνημονίου εποχές. Και είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, αν βγεις στο εμπόριο, στην πιάτσα, στις περιοχές που είχαν τα περισσότερα καταστήματα, το μόνο που θα αγοράσεις αυτή τη στιγμή είναι λουκέτα και μόνο λουκέτα. Και δεν είναι και η punk στην μόδα, για να σκεφτώ και λίγο, για να πάρει τόσο λουκέτα και λυσίδες. Εγώ, κύριε Καραφή, δηλαδή, εάν αφήσουμε την ελληνική οικονομία όπως την είχαν αφήσει, χωρίς μια μεγάλη ένεση ρευστότητας, χρημάτων δηλαδή, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ορθοποδήσει μετά από αυτόν τον κατημαγμό των 5 χρόνων μνημονιακής πολιτικής. Τι έπρεπε να κάνουμε? Μια μνημονιακή πολιτική που συνεχίστηκε όμως. Γιατί είχαμε υποσχέσεις, η ελπίδα έρχεται, θα σκίσουμε τα μνημόνια, και τελικά ακριβώς το αντίθετο. Αυτό. Ακριβώς εκεί ήταν ο τρίτος στόχος. Ο τρίτος στόχος ο οποίος χάθηκε. Χάθηκε προσωρινώς. Γιατί χάθηκε? Άσε μια διαπραγμάτευση να κερδίσεις 3 πράγματα. Επιδιώξεις να κερδίσεις και τα 3, γιατί τα θεωρείς και τα 3 πολύ σημαντικά. Με το συσχετισμό των γεωπολιτικών δυνάμεων όπως υπήρχαν τη στιγμή εκείνη, δυστυχώς, κύριε Καραφίλη, δεν μπορούσαμε να το πάμε πιο μακριά. Γιατί δεν μπορούσαμε να το πάμε πιο μακριά? Διότι απειλήθηκε ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση με πλήρη μηδενισμό όλων των καταθέσεων. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που παρανόμησε και πήρε μέρος στη διαπραγμάτευση, ενώ δεν έπρεπε, είναι θεσμικό όργανο, είπε: θα σας απορροφήσω όλη τη χρηματική βοήθεια που έχω δώσει από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι σήμερα, που είναι 108 δισεκατομμύρια, από τις τράπεζές σας. Πόσες καταθέσεις είχαμε μέχρι εκείνη την ώρα, όλοι εμείς, εσείς, εγώ, ο διπλανός, το δημόσιο, όλες οι καταθέσεις μαζί στις τράπεζες ήταν 120 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα μας απορροφούσαν σε μία νύχτα το 95% των καταθέσεων. Θα βρισκόμασταν με 0 καταθέσεις μέσα σε μία νύχτα. Φοβηθήκαμε, κύριε Καραφίλη, σας το λέω ευθέως. Σε εκείνη τη φάση φοβηθήκαμε. Παρανόμηση από τα τράπεζα. Λίγο πολύ γνωστά και τα όλα αυτά, και τα ναζιά των ναζιάρικων, των Γερμανών, όπως τους αποκαλώ εγώ. Όμως, να ξέρετε ότι παλέψαμε να βρούμε άλλους συμμάχους, οι οποίοι υπονοεί η αριστερή πλατφόρμα ότι τάχα μου υπήρχαν. Μα αυτοί ειδικά δεν δικαιούνται για να ομιλούν, γιατί αυτοί ξέρουν από τα μέσα, από εσωτερικά δηλαδή, τι προσπάθεια είχε γίνει και στη Ρωσία και στην Κίνα. Και ειδικά για τη Ρωσία θα σας πω ένα, γιατί είστε πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ναι, εσείς, αλλά και οι ακροατές θα το καταλάβουν αμέσως. Το βράδυ του δημοψηφίσματος, ο Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας βγήκε και έκανε δήλωση ταυτόσιμη με το Σόιμπλε. Και τι είπε? Ενώ όλοι εμείς λέγαμε ότι δεν θέλουμε έξοδο από το ευρωσύστημα, τι είπε εκείνος? Ότι έλεγε ο Σόιμπλε. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σημαίνει Brexit. Και βεβαίως όλοι μας απογοητευτήκαμε, διότι είδαμε κάποιους οι οποίοι υποτιθέμενα μας δίναν σανίδα σωτηρίας, υποτιθέμενα ήταν μία από τις γεωπολιτικές δυνάμεις που ενδεχόμενα θα μπορούσε να στηριχθεί μαζί με τις ΗΠΑ η Ελλάδα, και τελευταία στιγμή μας άδειασαν. Πάμε λοιπόν τώρα στο τι κάναμε γεωπολιτικά εμείς για να μπορούμε να έχουμε σήμερα
αυτό το οποίο βλέπετε ότι έχουμε κερδίσει. Τα δύο από τα τρία. Ένα δημοψήφισμα όμως που ο λαός λέει ότι γράφτηκε στα παλαιότερα των υποδημάτων, αν και υπέρτατη δημοκρατική διαδικασιακή έστειλε νομίζω το μήνυμά του ο λαός μέσω της ψήφος του στο δημοψήφισμα. Έχει δίκιο ο κόσμος να θέλει να κερδίσει και τα 10 από τα 10. Και έχει δίκιο επίσης ο κόσμος να θέλει από τώρα την ελευθερία του. Και εγώ τι θέλω από τώρα την ελευθερία του. Αλλά δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε το βάρος να οδηγήσουμε τη χώρα σε εμφυλιακή κατάσταση. Πράγμα που το δημοψήφισμα έχει πει. Ένα τεράστιο ηχηρό δημοκρατικό όχι και εθνικά υπερήφανο. Σε αυτό το μεγάλο όμως όχι, τι θα πείτε τώρα. Τι μπορείτε να απαντήσετε. Αυτό το όχι, κύριε Κραφλή, δεν συνοδευόταν με το όχι στο ευρωσύστημα. Δεν σημαίνει ότι ο λαός μας είχε δώσει την εντολή να τραβήξουμε τη χώρα στη δραχμή χωρίς συναλλαγματικά αποθέματα, χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση επί 5 χρόνια. Να πηγαίναμε δηλαδή με ένα υποτιμημένο νόμισμα που θα διαλυόταν ο κοινωνικός ιστός. Σημαίνει θέλω να το παλέψεις μέχρι εσχάτω. Και αυτό έγινε. Το πήγαμε μέχρι τα όρια. Επικαλεστήκαμε και τη δύναμη και την παρέμβαση των ΗΠΑ. Και πράγματι, οι ΗΠΑ παρενέβησαν στη γερμανική διπλωματία, η οποία επέμενε στο Brexit ακόμα και μετά από την υπογραφή της συμφωνίας του 10 Ιουλίου. Έλεγε το σχέδιο Σόιμπλε είναι αυτό ακριβώς που λένε και η αριστερή πλατφόρμα. Έξω από το ευρώ με μνημόνιο. Αυτό ακριβώς λέει η αριστερή πλατφόρμα. Όχι λοιπόν. Αυτό δεν το προβάλλεται ως το ιδανικό. Ούτε αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι το ιδανικό προφανώς. Αλλά έχεις κάτι στο οποίο μπορείς να στηριχθείς για να φύγεις από το μνημόνιο. Ποιο δηλαδή? Μείωση των δόσεων που πληρώνεις, κούρεμα του χρέους και επενδυτικό πακέτο για να μπορείς να πεις ότι στο τέλος του 18, αν δεν έχω φάει τα χρήματα, κύριε Καραμπίλη, και εγώ θέλω να είμαι πολύ αυστηρός, γιατί τα προηγούμενα χρόνια κάποια ΕΣΠΑ που κυκλοφορούσαν τα παίρναν μερικοί επιτίδιοι γύρω-γύρω από κάποιους πολιτικούς ή και όχι πολιτικούς, μπορεί και επιχειρηματικούς κύκλους, και αλλάζαν μεταξύ τους εικονικά τιμολόγια και λέγανε πως κάνουν επενδύσεις. Αυτά λίγο πολύ, κύριε Μαυραγά, είναι γνωστά και όλα αυτά τα σκάνδαλα. Αλλά θα έρθω και πάλι στον Πάνο Καμένο, στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που έχει πει θα αποκαλύψω σκάνδαλα, θα βάλω το μαχαίρι, θα το φτάσω στο κόκαλο. Τι έγινε με όλα αυτά? Απάντηση. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κάναν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Κάναν και αυτό το οποίο τα κανάλια δυστυχώς έχουν αποκρύψει. Παραδείγματος χάρη, εσείς που είστε και ένας πολύ εντρυφής διεισδυτικός δημοσιογράφος, μπορείτε να μου πείτε αν γνωρίζετε μέχρι σήμερα, θα σας το πω εγώ, ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κατέθεσαν, συντάκτης ήμουν εγώ προσωπικά, πρόταση νόμου για την ευθύνη των υπουργών που είναι η επικακή και το ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας επί 20 χρόνια. Το έκτρωμα του Βενιζέλου, να το παρακάμψουμε και να στείλουμε στην φυλακή και να δημιουργήσουμε την περιουσία σε όποιους υπουργούς έχουν βλάψει το ελληνικό δημόσιο. Με δόλο βέβαια. Το ξέρετε σε αυτό? Όχι βέβαια. Δεν το γνωρίζαμε. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ανήκει. Και σε όλα αυτά πρέπει και με τα δελτία τύπου σας, εσείς να ενημερώνετε βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το έχουμε κάνει όπως ξέρετε, εάν το κεντρικό σύστημα των ΜΜΕ δεν το παίξει δυνατά, τότε ουσιαστικά αποκρίνεται. Θα σας πω λοιπόν και μία είδηση. Ποιος ήταν αυτός που μπλόκαρε την συζήτηση στην Βουλή, πρόταση νόμου που προβλέπει τη δίμευση της περιουσίας των υπουργών σε περίπτωση που βλάπτουν το δημόσιο? Μα το Προεδρείο της Βουλής δεν ξεκίνησε καν τη διαδικασία να μπει στην Επιτροπή. Το ζητούσαν επιμόνως και δεν το βάζε. Και σήμερα έρχονται να μιλήσουν αυτοί για υπερδημοκρατικότητα και προστασία των συμφερόντων του λαού. Δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Γραφίλη, εδώ και τόσα χρόνια το έκτρωμα να καταβληθεί το έκτρωμα Βενιζέλου, τη νόμου περί ευθύνης υπουργών που προστατεύει τους υπουργούς και παραγράφει όλες τις ευθύνες τους? Έρχεται λοιπόν ένα νομοθέτημα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το μοναδικό κόμμα που αυτό το οποίο είπε το έκανε πράξη και μέσα από τη σύνταξη του νομοσχεδίου που έκανα εγώ προσωπικά το κατέθεσε στη Βουλή και η κυρία Κωνσταντοπούλου τον πρόκειται. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο κάναμε προς αυτή την κατεύθυνση? 19 υποθέσεις. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι το μήλον της έργος, γιατί εκεί γινόταν το πάρτι του αιώνα από τους εξοπλισμούς. 19 υποθέσεις. Στράφηκαν η κυρία Ραϊκού, η προϊσταμένη δηλαδή της ποινικής δίωξης διαφθοράς, ούτως ώστε να ασκηθούν ποινικές δίωξεις. Η πληροφορία της τελευταίας εβδομάδας είναι από την κυρία Ραϊκού
ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν πλέον οριμάσει και οδηγούνται σε σχηματισμό κατηγορητηρίου, δηλαδή στο ακροατήριο. Ναι. Αυτό λοιπόν που θέλαμε να κάνουμε εμείς, το κάναμε. Επίσης, Σκουριές, Χαλκιδικής, ο Χρυσός, το μεγάλο στρατηγικό μέταλλο της Ελλάδας. Το είχαν κάποιοι επιτίδη, δεν χρειάζεται να πω ποιοι κύκλοι επιχειρηματικοί ήταν αυτοί, ο κόσμος το ξέρει, και είχαν πάρει τον ελληνικό χρυσό και για να μην φορολογούνται στην Ελλάδα, τι κάνουν κύριε Καραφίλη, τον παίρναν όπως τον είχαν πρωτόλιο μέσα από το χώμα, τον διώχναν στην Κίνα για να γίνεται εκεί η επεξεργασία του και να φορολογούνται εκεί. Αυτά τελειώσαν. Όχι μόνο αυτός ο χρυσός, αλλά και μεγάλο μέρος του χρυσού της Ελλάδας φεύγει με πολλούς τρόπους σε άλλες χώρες. Και τους ανακαλέσαμε την άδεια, κύριε Καραφίλη. Να το γνωρίζει ο κόσμος ότι εμείς θα παλέψουμε. Μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, αλλά θα παλέψουμε για να έχουμε ένα έντιμο πολιτικό βίο. Μπορεί να μην τα καταφέραμε όλα, αλλά τουλάχιστον δώσαμε δείγματα γραφής ότι το ματώνουμε. Το πάμε μέχρι τέλους. Όσο πάει. Μέχρι εκεί που δεν κινδυνεύουμε να διαλυθεί η κοινωνία. Και να βρούμε μια άλλη γεωπολιτική στιγμή, λίγο αργότερα, που θα έρθει, πιστέψτε με, στην οποία να μπορούν οι ισορροπίες να είναι καλύτερες για να κερδίσουμε και την εντελή απελευθέρωση οικονομική και νομική της Ελλάδας. Αυτό που εύχεται, νομίζω, ο κάθε απλός πολίτης. Όλοι μας το ευχόμαστε. Ποιος δεν θέλει να είμαστε ελεύθεροι? Είμαστε ελεύθεροι αυτή τη στιγμή? Όχι. Απάντηση. Ευχαριστώς. Όχι. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα να κερδίσουμε την ελευθερία μας άμεσα σήμερα? Όχι, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να την κερδίσουμε την ελευθερία μας. Το παλέψαμε, μας κλείσαν τις τράπεζες, μας διέλυσαν τον τραπεζικό τομέα μέσα σε μία νύχτα. Γιατί? Γιατί δυστυχώς οι προηγούμενοι είχαν εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα των τραπεζών από τον Νοέμβριο του 2014 στην Ευρωπαϊκό Σύστημα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν σεβάστηκε το θεσμικό της ρόλο, παρανόμησε και μας εκβίασε. Αλλά θα βρούμε μια άλλη γεωπολιτική στιγμή λίγο παρακάτω. Απλός πολίτης, ο απλός ψηφοφόρος, περίμενε να γίνουν όλα αυτά γρήγορα, περίμενε να απαλλαγεί από τα μνημόνια, από τους φόρους και να ζήσει με πιο αξιοπρέπεια την ζωή του. Τι έχετε να του πείτε, τι έχει να του πει ο Νίκος Μαυραγάνης στους ψηφοφόρους του και ιδιαίτερα εδώ στον Ευωϊκό Λαό? Έχω να του πω ότι ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε και όση προστασία μπορούμε να προσφέρουμε, παραδείγματος χάρη, λέτε ας πούμε για αυτούς οι οποίοι έχουν εξαντληθεί. Μία μερίδα κόσμου που έχει εξαντληθεί ήταν οι μικροέμποροι, οι μικροεπαγγελματίες και οι ιδιώτες, στους οποίους με συμφωνία και δεν το λένε και το αποκρύπτουν, υπάρχει ειδικό όρος που λέει από εδώ και στο εξής, στο νόμο Κατσέλη θα εντάσσονται και τα χρέη προς το ΣΟΤΑ και τα χρέη προς το δημόσιο, τις ΔΟΗ δηλαδή, και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ό,τι σου περισσέρει από το εισόδημά σου, μόνο αυτό θα δίνεις. Ενώ παλιότερα σου λέγανε, έλα να σου πάρουμε το κεφάλι. Δεύτερον, δώσαμε ασφαλιστική κάλυψη σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει εισφορές. Τρίτον, δίνουμε νοσοκομιακή κάλυψη σε ανθρώπους που δεν έχουν πληρώσει εισφορές και δεν τους παίρνουμε εισιτήρια Γεωργιάδη για να περάσουν το κατόφλι του νοσοκομείου που είναι υποχρεωτικό. Τρίτον, προσλαμβάνουμε 4.500, έχουν οι διαγωνισμοί πλέον οριμάσει, 4.500 ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Τέταρτον, οι έμποροι οι οποίοι έχουν βρεθεί στο κατόφλι της στόχευσης και λέγανε οι άνθρωποι, θέλουμε διαγραφή χρεών, δεν μπορούμε παραπάνω, τι κάναμε? Τους βάζουμε μέσα σε μία τριετία να κάνουν διαγραφή χρεών. Ενώ παλιότερα χρειαζόταν πάνω από 10 χρόνια για να κάνει διαγραφή χρεών. Μέσα σε μία τριετία έχουν καθαριστεί και ξαναμπαίνουν στην αγορά. Αυτά, μαζί με τα άλλα που σας είπα, ότι θα πέσουν χρήματα στην αγορά, την ονομασία τη επιχειρηματικότητα, δείχνουν κάποιους ανθρώπους που στο μέτρο του δυνατού, μέσα στις μπλιγάδες που η γερμανική διπλωματία προσπαθεί να μας διαλύσει, παλεύουν κάποιοι άνθρωποι να σταθούν όρθιοι και να κάνουν το κρέος τους. Δεν είμαστε τέλειοι, κάνουμε και λάθη, αλλά παλεύουμε. Και πρέπει να αναγνωριστεί. Τι πρέπει να γίνει όμως για να σταθεί όρθια και η χώρα μας, η Ελλάδα μας, και να γυρίσει στις παλιές δόξες, στις παλιές καλές εποχές? Καταρχήν πρέπει να κάνει παραγωγικές επενδύσεις. Δηλαδή, συγχωρέστε με να πω ότι εγώ πλέον είχα κουραστεί να βλέπω σουβλατζίδικα να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο και να τα χαρακτηρίζουν ως παραγωγικές επενδύσεις. Και αυτό μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι συνεχίζεται και μάλιστα συζητώντας με τους αρμόδιους φορείς ότι 8 στις 10 άδειες για αυτά τα λίγες επιχειρήσεις, τα λίγα καταστήματα που ανοίγουν αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε, είναι ταχυφαγία. Μάλιστα. Όμως, όσοι πλέον
με βοήθεια του κράτους. Δηλαδή, όχι πλέον με επιδοτήσεις κλπ. Άμα θέλει να τα ανοίξει ο άλλος, είναι μέσα να τα ανοίξει. Αλλά προσέξτε, τα χρήματα που σας είπα πριν θα διοικητευτούν μόνο σε πρωτογενή ή δευτερογενή παραγωγική επένδυση. Δηλαδή, αγροτική παραγωγή. Όπου θα πρέπει πλέον οι αγρότες να ξέρουν ότι πρέπει να ενωθούν. Μόνος ο καθένας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα από τον ανταγωνισμό που υπάρχει από το εξωτερικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενωθούν, να φτιάξουν ομάδες παραγωγών και να γίνουν επιχειρηματίες. Και έτσι τη μεγάλη ποιότητα που έχει η ελληνική αγροτική παραγωγή και την ορφική παραγωγή. Και να ξανασυσταθούν συνεταιρισμοί. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν δεν θέλουν μεγάλους συνεταιρισμούς, γιατί καμιά φορά ξέρετε, οι μεγάλοι συνεταιρισμοί, το έχουμε δει για το παρελθόν, οδηγούν σε κάποιες αριθμίες, να το πω κομψά. Ας φτιάξουν ομάδες παραγωγών. Οι Έλληνες λειτουργούν καλά όταν λειτουργούν σε μικρές κλίμακες. 10-10, 15-15, 20-20. Άνθρωποι λίγοι που γνωρίζουν μεταξύ τους και ξέρουν ότι ο ένας μπορεί να αλληλοκαλύψει τον άλλον, να βοηθήσει τον άλλον και να πάνε μπροστά. Θέλουμε να βοηθήσουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεύτερο. Μικρές ομάδες λοιπόν με σχέση εμπιστοσύνης και με όρεξη για δουλειά. Και βιοτεχνίες. Βιοτεχνίες πρωτογενούς παραγωγής. Θα είμαστε δίπλα. Θα δώσουμε χρήματα εκεί, γιατί το έχουμε ήδη υπογράψει αυτό. Ότι θα δοθούν χρήματα εκεί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει υπογράψει ήδη, εδώ και 2 μήνες, ότι θα επενδύει σταθερά στην Ελλάδα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε πρωτογενή παραγωγή μέχρι και το 2020. Θα ήμασταν, νομίζω, αφελείς να μην το εκμεταλλευτούμε αυτό. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Θα πέσουν χρήματα στην αγορά, αλλά όχι πλέον, επαναλαμβάνω, στην εστίαση που πραγματικά έχει γεμίσει τον τόπο, πρέπει να πέσουν σε πρωτογενή παραγωγική επένδυση. Και θα ήθελα να μπούμε και λίγο στα εσωτερικά των εξάτων των Ελλήνων όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Το πανελλαδικό όχημα των παραιτήσεων δυνατών στελεχών του είναι γνωστό. Βέβαια δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από εδώ, από την Βόρεια Εύβοια, και να υπάρξουν παραιτήσεις που κατατέθηκαν με επιστολές στις τοπικές ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην ΝΕ της Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται όμως από την άλλη πλευρά σε εσάς, στους ανεξάρτητους Έλληνες, στην παράταξή σας? Υπάρχουν, όπως γνωρίζω, αρκετοί πολιτευτές απογοητευμένοι, οι οποίοι στρέφουν το τιμόνι τους 180 μοίρες προς κάποιον άλλο χώρο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ο κάθε ένας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Κάποιοι μπορεί να ήθελαν να αξιοποιηθούν περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής θητείας των 6 μηνών που είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά θέματα και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα ζητήματα. Και ίσως να ήθελαν να εκφράσουν την επικρία με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι πάλι μπορεί να σκέφτονται λιγάκι πιο συναισθηματικά και παρορμητικά. Όπως και οι άνθρωποι της αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λειτουργούν με τόσο πολύ λογική διεργασία, αλλά περισσότερο με το συναίσθημά τους, λένε ήθελα από τώρα πλήρη αποδέσμευση. Και ποιος δεν την ήθελε? Δεν την ήθελα εγώ? Δεν την ήθελα εσείς? Όλοι την θέλουν. Όμως αυτό μου τεθεί ως δίλημα απέναντι στο απόλυτο κακό, τον απόλυτο μηδενισμό καταθέσεων, την απόλυτη πτώση του στρατιωτικού συστήματος, θα σου απαντήσω, εγώ θα πάρω σήμερα αυτά τα οποία μπορώ και θα το ξαναδώ στο μέλλον. Γιατί θέλω να σταθώ όρθιος. Και θα παλέψω, γιατί ήδη κέρδισα 2 από τα 3. Δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι δεν κέρδισα τίποτα. Το δημοψήφισμα, ξέρετε, απέδωσε καρπούς. Λίγοι γνωρίζουν ότι τα 2 αυτά πράγματα, δηλαδή αναδιάκρωση του χρέους, του κούρεμα, και από την άλλη μεριά το επενδυτικό πακέτο των 44 εκατομμυρίων, κερδίστηκαν επειδή υπήρχε το δημοψήφισμα. Δεν τα κερδίσαμε όλα. Τι να κάνουμε? Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι σύντροφοι, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, και οι συνοδοιπόροι που προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς, να το ξανασκεφτούν με λογική διεργασία και να δουν ότι εμείς μαχόμεθα απέναντι στο παλιό, το κατεστημένο, να το διώξουμε, να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε την Ελλάδα και δείχνουμε δείγματα γραφής μέσα στους πρώτους 6 μήνες με τεράστιες δυσκολίες απέναντί μας που μας πάλευαν και από μέσα και από έξω. Ξέρετε, πηγαίναν κάποιοι εδώ από το εσωτερικό της χώρας. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί ποτέ δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Εδώ από το εσωτερικό της χώρας πήγαιναν κάποιοι όταν ο Πρωθυπουργός
και ο Πάνος ο Καμένος πήγαν στο εξωτερικό και παχώρησαν και λέγαν εις έξω, προσέξτε, πιέστε τους, δεν έχουν λεφτά, τελειώνουν τα λεφτά τους. Πιέστε τους γιατί το πάρουν. Λέγαν οι εδώ, στους εκεί. Αυτά λοιπόν, καλαμβάνω, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκαμε και από το χώρο του Αλεξανδρίου και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα το ξανασκέφτονται για να οδηγηθούν αλλού, πρέπει να το σκεφτούν πιο λογικά και να δουν ότι με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνουν ένα μεγάλο παλαϊκό κίνημα εναντίον του κατεστημένου. Γιατί εμείς παλεύουμε εναντίον του κατεστημένου, που κυρίως βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα. Βέβαια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά έχει υποστεί πάρα πολλές φορές τον διχασμό, με άλλον ένα τώρα την κίνηση του κ. Λαφαζάνη και την Λαϊκή Ενότητα. Πάρα ο κ. Λαφαζάνης, τι λέει. Ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος ήταν στο καλύτερο Υπουργείο, το παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και συγχωρέστε, μα δεν μου δώσε δείγματα γραφής παραγωγικής ανασυγκρότησης ο κ. Λαφαζάνης 7 μήνες στο καλύτερο Υπουργείο, λέει σήμερα να πάμε στο Δραχμή. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο Σόιμπλε. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση, γιατί άμα υπήρχε αυτή η λύση, θα την κάναμε κι εμείς. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει δραχμή, δραχμή σημαίνει υποτίμηση 100% την άλλη μέρα το πρωί. Και όταν δεν έχεις παραγωγή και πρέπει να αγοράσεις τα περισσότερα προϊόντα από το εξωτερικό, αυτό σημαίνει θάνατο. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει. Μια παραγωγή που απαξιώθηκε επί σειρά ετών. Βεβαίως. Και τι λέμε λοιπόν, γιατί σας είπα πριν. Παραγωγικές επενδύσεις. Για να προετοιμαστούμε, κύριε Καραφλή, ξέρετε, ενδεχόμενα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωσύστημα να μην είναι ακριβώς ίδιο σε 2-3 χρόνια από σήμερα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, λοιπόν. Και η προετοιμασία είναι η παραγωγή ανασυγκρότησης. Άντε, λοιπόν, αφού πήραμε τα 35 δισεκατομμύρια, όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια. Και η προσπάθεια θα είναι με ένωση δυνάμεων και με πολύ αγάπη για αυτό το οποίο θα κάνουμε και θα ανασυγκροτήσουμε τη χώρα, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, να βγούμε μπροστά και πράγματι να κάνουμε επενδύσεις οι οποίες θα στηρίξουν και εμάς τους ίδιους, αλλά και την εθνική οικονομία. Ναι, όμως εγώ θυμάμαι τόσο μεγάλες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, Μπόνι, την Ισάν, εδώ στον Βόλο, τα λεωφορεία του Θεοχαράκη που φτιαχνόταν τότε της Μητσουπής, αν δεν κάνω λάθος, τα ιστορικά της Πάλκο, η Duralex, η Γιούλα με τα ποτήρια, όλες αυτές έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό. Δεν ήταν το ΦΠΑ, ο φόρος, το έξοδα παραγωγής που τους οδήγησαν. Και αυτά που συνεχίζονται λίγο πολύ και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Μήπως ήταν και η αιτία που και αυτές οι λίγες ελάχιστες που παρέμειναν να φύγουν και αυτές για άλλες γειτονικές χώρες. Έχετε δίκιο ότι το φορολογικό σύστημα είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια που, αν θέλετε, εμένα με βρίσκει ακραία αντίθετο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι εντελώς αντιπαραγωγικό το φορολογικό σύστημα όπως είναι σήμερα. Και είναι από αυτά που προσπαθούμε να πείσουν τους εταίρους μας ότι πρέπει να αλλάξουν. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει γιατί δεν το έχουν δεχτεί. Γιατί θεωρούμε ότι μπορεί το φορολογικό σύστημα να δώσει έσοδα. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να δώσει έσοδα το φορολογικό σύστημα και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι η πίεση που ασκείται φορολογικά να ισοσταθμιστεί σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς παραγωγικής ανασυγκρότησης με χρηματοδότηση, με επενδύσεις, με επενδυτικά πακέτα. Για να αντέξουμε ένα-δύο χρόνια που θα ισχύουν αυτά τα φορολογικά μέτρα και μετά σιγά-σιγά να αρχίσει η πτώση των φορολογικών μέτρων. Γιατί γράφεται μέσα στη συμφωνία ότι εφόσον βρίσκονται αντισταθμιστικά αντισταθμιστικοί παράγοντες και έσοδα, τότε θα καταργούνται άλλα. Επομένως, εάν εμείς κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση και σιγά σιγά φέρουμε έσοδα από άλλες πλευρές, είναι προφανώς θα μειώνει η φορολογία. Αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε. Είναι μονόδρομος. Και δεν είναι μόνο η φορολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αλλουργία για να λιώσει το γυαλί της, είναι νομίζω διαφορετικό το κόστος παραγωγής. Το να χρησιμοποιήσει το ακριβό πετρέλαιο στην Ελλάδα και αντίστοιχα το φθηνό φυσικό αέριο σε μεγειτονική χώρα. Γι' αυτό το λόγο προχωράμε τις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
και του αγωγού με την, από το Αζερμπαϊτζάν και του αγωγού από την Ρωσία. Για να μπορέσει να υπάρξει φθηνό φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη στην Ελλάδα. Να ξέρετε όμως ότι η Ελλάδα διαθέτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πηγή παραγωγής ενέργειας, που είναι ο λιγνίτης. Θα μου πείτε ότι ο λιγνίτης απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ακριβώς ρυπαίνει. Έχει το θέμα με το περιβάλλον, ναι. Όμως, ο λιγνίτης, όπως δίδαξε η τεχνική εμπειρία από την Ιαπωνία, μετατρέπεται σχετικά εύκολα είτε σε φυσικό αέριο με υδραυλικούς, είτε σε ντίζελ με νερό. Γιατί και αυτό ο λιγνίτης ανήκει στην οικογένεια των υδρογονανθράκων. Σε βιοκάψιμο. Επομένως, μπορεί να μετατραπεί σε κάψιμο το οποίο να είναι συμβατό με το περιβάλλον και με τους προκαταβολικούς περιορισμούς και να αποτελέσει, γιατί είμαστε η πρώτη λιγνητική χώρα στην Ευρώπη, να αποτελέσει αυτό το μεγάλο θησαυρό της Ελλάδας. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, και ευχαριστώ κύριε Καραπίλη που ανοίγει το θέμα του ενεργειακού, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση και πρώτα και κύριο ο Πάνος ο Καμένος αυτούς τους μήνες, άνοιξε το θέμα των ΑΟΣ. Να το γνωρίζουν όλοι στη Βόρεια Εύβοια, στην οποία και σήμερα απευθύνω. Η ΑΟΣ, δηλαδή, ο χώρος από τον οποίο θα αντλήσουμε τα πετρέλαια και το φυσικό μας αέριο, θα οριοθετηθεί και ανακηρύσσεται πότε, τον Οκτώβριο μήνα. Θα στο λέω και να το έχετε ως είδηση. Ότι η ΑΟΣ χώρας, γιατί συμφωνήθηκε ήδη με την Αίγυπτο, συμφωνήθηκε ήδη με την Κύπρο, συμφωνήθηκε ήδη με το Ισραήλ, με τις οποίες συνάψαμε και στρατιωτική συμφωνία προστασίας, θα ανακηρυχθεί τον Οκτώβριο. Τι σημαίνει αυτό? Μα άμεση διαπραγμάτευση με μεγάλες εταιρείες για την προπόληση των εσόδων, για την εισαγωγή χρημάτων στην Ελλάδα και από την άλλη φτηνή ενέργεια βεβαίως όταν πλέον αντληθούν. Αυτά είναι που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ήρθαμε μέσα 6 μήνες να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Παλεύουμε, κύριε Καραφίλη. Ωραία. Δεν ξέρω αν ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, να στείλεις το μήνυμά σου, ιδιαίτερα εδώ στους ψηφοφόρους που σε στήριξαν, που σε εμπιστεύτηκαν, που σε έστειλαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το μήνυμά μου είναι αυτό που σας είπα. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσω να παλεύω. Κοιμόμουν ελάχιστα αυτό το χρονικό διάστημα και δούλευα πάρα πολύ και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι άλλο, ότι θα παλεύω αυτό που υποσχεθώ. Και θα κρατώ έναν έτοιμο πολιτικό βίο. Μέχρι να ευχηθούμε λοιπόν με το καλό να έχουμε καλές ήρεμες εκλογές. Να κρατήσω χρόνο στο χαρακτήρα, να μην έχουμε κόντρες. Και ό,τι καλύτερο για την ευβοιά μας, για το νομό μας, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρουμε. Με τη δύναμη του Θεού. Να σε ευχαριστήσω θερμά που μου έδωσε αυτή την συνέντευξη, την πρώτη ουσιαστικά νομίζω προεκλογική συνέντευξη, μέσα και μπήκαμε στον προεκλογικό, στον προεκλογική περίοδο, και μάλιστα στην Χαλκίδα ξεκίνησε και γρήγορα, αν κρίνω και από την προχθεσινή προεκλογική συγκέντρωση ομιλία του κ. Μημαράκη, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μου επιτρέπετε, κύριε Καραφίλη, να δώσω και ένα προσωπικό μήνυμα. Βέβαια. Θέλω να αφιερώσω τον αγώνα μου και όλη την προσπάθεια που κάνω και θα κάνω από εδώ και πέρα στον υπέροχο πατέρα μου που τον έχασα σήμερα το πρωί. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο, συλληπιτήρια, καλό παράδεισο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.